Βάζει καθώς έχουμε σύλληψη 42χρονου, εντοπίστηκε με 16χρονη στο όχημά του, η οποία έχει δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο. Έρικα. Χθες λοιπόν, Κάτια, η 16χρονη είχε δηλωθεί ως ελείπον πρόσωπο από το οικογενειακό της περιβάλλον. Μετά από πληροφορίες εντοπίστηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε, το οδηγούσε 42χρονος. Οι αρχές, αφού τους έκαναν έλεγχο, εντοπίστηκε ένα γραμμάριο κοκαίνης στην κατοχή του 42χρονου οδηγού και οι δύο, τόσο η ανήλικη όσο και ο ύποπτος άντρας, μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, όπου ανακρινόμενη 16χρονη παραδέχθηκε ότι βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο, ο οποίος μάλιστα της είχε προμηθεύσει ποσότητα κοκαίνης την οποία έκανε και χρήση, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Είναι η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου της υποβλήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις, όπου υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις και αυτές κατέδειξαν ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Λόγω του ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει οπτικογραφημένη κατάθεση η Κάτια, παρέμεινε για νοσηλεία. Ενώ τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να της ληφθεί οπτικογραφημένη κατάθεση σε μια προσπάθεια να δουν οι αστυνομικές αρχές αν υπήρξε και οποιαδήποτε εκμετάλλευση της ανήλικης. Ο 42χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 8 ημερών. Πρόκειται για γνωστό πρόσωπο στις αστυνομικές αρχές, Κάτια. Μάλιστα. Και Έρικα, είναι ένα θέμα το οποίο σε απασχολεί και κάνεις την ερευνά σου αυτό και από παιδιά που δηλώνονται ότι λείπουν από χώρους διαμονής, κυρίως από αυτές που είναι υπό την κηδεμονία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, που γνωρίζουν που πάνε, που έχει να κάνει με τέτοιες ενέργειες όπως του 42χρονου και όλα αυτά και διερωτάται κανείς ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω για αυτά τα παιδιά και την προστασία τους. Στην προκειμένη περίπτωση, Κάτια, να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη ανήλικη δεν είχε δηλωθεί ξανά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν είχε δηλωθεί στο παρελθόν ποτέ ξανά ως ελείπον πρόσωπο. Ωστόσο, το τραγικό αυτό των υποθέσεων είναι ότι καταλήγουμε στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, ότι κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται αυτά τα κορίτσια και να καταλήγουν στα δίχτυα των ναρκωτικών καθώς και εμπορίας προσώπων. Κάτια. Σε ευχαριστώ, Ερικά. Πάμε τώρα στο μέτωπο της ακρίβειας. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η συζήτηση χθες στην Επιτροπή Ενέργειας για επιβολή πλαφών στα καύσιμα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ψάχνει λύσεις για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Για το θέμα, ο Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη για την Παρασκευή με όλους τους εμπλεκόμενους από τους οποίους ζητά προτάσεις. Σε γορδιοδεσμό αναδεικνύεται η